Πάμε Βρετανία, γιατί εκεί τι γίνεται, έρχεται να μας συναρπάσει 27χρονη εδώ κυρία, η οποία ήταν αραβωνιασμένη, θέλω να σας πω αρχικά. Και χώρισε, ξέρετε γιατί. Α, είναι αυτή που κάνει σεξ με τα φαντάσματα. Αυτό που προλόγησες, α, λοιπόν, ναι, 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 ναι. Έκανε σεξ μία φορά, έλειπε ο αραβωνιαστικός της. Ναι. Πολύ καιρό, σε ένα επαγγελματικό ταξίδι. Ναι. Και θέλησε, έβαλε τα ωραιότερά της νεγκλιζέ και σόρουχα και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει μία άλλη οντότητα. Ένα φάντασμα. Πώς το έκανε. Τώρα ας μην προβούμε σε λεπτομέρειες. Πάντως τον προκάλεσε, λέει, με τον ντύσιμο που είχε. Το επικαλέστηκε, θα πούμε απλά, το φάντασμα. Ναι. Ήρθε το φάντασμα και γιατί διαλύθηκε ο αραβώνας της από αυτό, γιατί δεν συγκρινόταν με τις αποδόσεις του αραβωνιαστικού της. Αυτός την χώρισε. Όχι, εκείνη τον χώρισε. Καλέ, τον χώρισε γιατί δεν συγκρινόταν η συνέβρεση που είχε μαζί του. Αλλά το φάντασμα. Είχε αυτόν τον αέρα τον από κάτω. Είδες ο Κάσπερ. Ο Κάσπερ, άμα σου κάτσει ο Κάσπερ, είναι καλύτερος από τον κανονικό, τον άντρα. Φαντάζομαι δεν μιλάει και όλες θα είναι ήσυχος. Τίποτα καλέ, περνάει σαν συνεφάλι, κάνει τη δουλειά του και μετά του λες για καληνύχτα και φύγε. Το θέμα ούτε είναι... Ούτε γκρίνια, ούτε τίποτα. Από τότε μέχρι τώρα έχει συνευρεθεί, γιατί τον βαρέθηκε τον πρώτο Κάσπερ, έχει συνευρεθεί με άλλα 20 φαντάσματα. Και τώρα... Α, την σούλα! Μόνο τα φαντάσματα πάνε τη, θα μάθουνε, έλεγε. Είχε σχέση μαζί του ή μόνο. Ο ευσεβής της, λοιπόν, Πόθος, ωραία πάσα Όλγα μου, είναι τώρα να βρει ένα σοβαρό φαντασματάκι, να κάνει οικογένεια και να κάνει και... παιδάκια. Φαντασματάκια. Ναι. Καλή Κασταλία. Σαν το μη. Φαντασματάκι. Έλα, ρε, δεν γίνεται. Εντάξει, πραγματικά. Δεν γίνεται, ρε, εσύ. Ναι, και όμως έχει φιλοξενηθεί, σου λέω, να βλέπεις. Έχει φιλοξενηθεί σε εκπομπές, στα πάντα. Μία τέτοια Βασίλη δεν μπορούμε να βρούμε, γιατί να τη φέρουμε στην εκπομπή. Έχει κάτι στο, σε ψυχιατρικές κλινικές. Μόνο σε λογαριακές. Στην εκπομπή να μας πει οι ξένοι γιατί βρίσκουν και τις φέρνουν στα πρωινάδικα τα αμερικάνικα. Γιατί τα λένε, οι δικές μας είναι κρυφές. Ο Ραφαηλίδης έχει προτάσεις, αλλά δεν τον ακούει κανείς. Σολογαμικές, άμα θέλετε να βρούμε Ελλάδα. Για φαντασμαγωγική δεν έχω. Τη σολογαμία την έχουμε. Όχι, όχι, μια αγαπημένη σου που μας στέλνεις βιντεάκια. Υπάρχει και με κτίρια. Α, τη Βάσια. Εγώ θέλω μια που να κάνει με φαντάσματα, να βρούμε. Και να ευχαριστήσουμε γιατί μας στέλνουν πολλά θεματάκια και στις σελίδες μας. Βεβαίως, στο Facebook, στο Twitter, στα social media μας και όλοι σας μας στέλνετε τέτοια. Βρε τη Βρετανίδα με τα φαντασματάκια. Βρε την τρελή. Εξαιρετική. Καταπληκτικό. Λοιπόν, για να δω αν θέλω τίποτα άλλο από αυτά που τα ωραία που έχουμε σήμερα. Όχι,